Καλημέρα, παιδιά! Γύρω εδώ. Πάνος. Ως DJ. Είμαστε πάλι μαζί σας για να μιλήσουμε για το review ενός παιχνιδιού το οποίο κυκλοφόρησε στις 20 Απριλίου διεθνώς. Ήταν exclusive του PS4 και του PS4 Pro και μιλάμε φυσικά για το God of War 4. Είναι ένα παιχνίδι third person από τη Santa Monica και το έκδοσε η Sony φυσικά. Είναι το 8ο CC όπως όλοι γνωρίζουμε και συνέχεια το God of War 3 το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 για το PS3 και έχει κυκλοφορήσει και σαν remaster στο PS4. Πρωταγωνιστές σε αυτό το παιχνίδι έχουμε τον Κράτος και ο Ατρέα. Αυτά είναι και έχονται φυσικά αντιμέτωποι όπως όλοι έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε με την νορβηγική μυθολογία, τέρατα και θεούς φυσικά. Τεχνικές κινηματογράφησης που χρησιμοποίησαν για αυτό το παιχνίδι είναι η μονοκάμερη απεικόνηση ή λήψη, η οποία είχε κραχτεί αρκετά, αλλά τελικά ήταν αρκετά ωραία όσοι παίξαν. Εσύ, το σημαντικότερο στο παιχνίδι είναι ότι από εκεί που πάντα μας δίνανε 10 με 14 ώρες το maximum, τώρα έχουμε 20 με 25 ώρες. Και το καλύτερο από όλα αυτά είναι ότι μπορούμε και να ασχοληθούμε και με side missions. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση θα ξεφύγουμε κατά πολύ τις ώρες gameplay του παιχνίδι. Τώρα, ας ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για το παιχνίδι. Έχουμε σαν κύριο πρωταγωνιστή, όπως είπαμε, τον Κράτος και τον γιο του σε μια περιπέτεια για την κορυφή του μεγαλύτερου βουνού του κόσμου, που τυχαίνει να είναι στην Νορβηγία, για την άφηση της τάχτης μητέρας του μικρού. Κατά τη διάρκεια όμως του ταξιδιού αυτού, όπως όλοι έχουμε συνηθίσει, τίποτα δεν πάει σωστά. Με αποτέλεσμα να έρθουν αντιμέτωποι με πάρα πολλούς εχθρούς και απεσταμένους θεών της νορβηγικής μυθολογίας, καθώς και με ημίθεους αντιπάλους. Ωστόσο, θα καταφέρουν να γνωρίσουν πολύ καλούς φίλους και συνεργάτες που θα είναι και συνειδητοποιητοί τους σε αυτό το ταξίδι που θα κάνουν. Για να πραγματοποιήσουν το σκοπό τους, ως συνήθως θα έχουν πολλές απώλειες και ατυχίες. Το παιχνίδι έλαβε πολλές θετικές κριτικές, με μέσο όρο 9,5 στα 10, κατάφερε να σπάσει πολλά ρεκόρ κυκλοφορίας και να αποτελέσει πόθο πολλών gamers της Xbox κονσόλας και της Microsoft φυσικά. Γενικά, σαν παιχνίδι ξεχώρισε πάρα πολύ από όλους τους προκάτοχούς του και αυτό ήθελε και η Sony να πετύχει, μιας και είχε αργήσει να κυκλοφορήσει κάποιο παιχνίδι εδώ και 8 σχεδόν χρόνια. Το gameplay του, αλλά και η ιστορία, σαν σενάριο είναι πολύ καλά μελετημένα, έτσι ώστε να μας κρατάνε συνεχώς μέσα στο άγχος, όπως να σας πω, για το πώς θα εξελιχθεί η όλη ιστορία. Και από το τέλος του, πολλοί θα καταλάβουμε ότι μας αφήνει πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία και όπως φαίνεται οφείλει κάποια στιγμή να απαντήσει, με την κυκλοφορία δύο τουλάχιστον παιχνιδιών που θα λαμβάνουν χώρα στην Νορβηγία, όπως έγινε και στο 4. Το παιχνίδι, αν και διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα της σειράς, ήταν αρκετά ωραίο και όμορφο. Κράτησε σχεδόν όλους τους παίκτες που παίξαν το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και τις 20-25 ώρες ανάλογα τον καθένα. Φυσικά είναι μια νέα δημιουργία, αυτός ο τρόπος που έχει ξεκινήσει από τα Souls φυσικά. Και από εδώ και πέρα, λογικά, τα περισσότερα παιχνίδια θα βγαίνουν σε αυτό το στυλ third person RPG είδους παιχνιδιού. Γενικά, έχει αλλάξει πολύ τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσει τα παιχνίδια της. Και αυτό είναι πολύ ωραίο για όλους εμάς που θέλαμε κάτι να ξεχωρίσει ελαφρύ στο God of War. Πολλοί λένε ότι θέλανε το παλιό παιχνίδι, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε ξεφύγει σαν αιώνα και γενιά κονσολών. Και η εταιρεία πρέπει να δείξει τη δύναμη μιας κονσόλας και αντίστοιχα του στούντιό της με πάρα πολλούς τρόπους. Και ένας εξ αυτών ήταν ότι με αυτή τη τεχνική μπορούσαν να αναδείξουν πολύ το περιβάλλον, πράγμα το οποίο δεν είχε δυνατότητα να το κάνει η προηγούμενη κονσόλα, καθώς και πολλά νέα χαρακτηριστικά του παίχτη, όπως τις στολές του, τον εξοπλισμό που κουβαλάει. Γενικά είναι μελετημένο ακόμα και στο χειρισμό του παιχνιδιού. Ναι, το κάνει πιο δύσκολο και πιο ενδιαφέρον αντίστοιχα. Και πιο ενδιαφέρον είναι, γιατί χρειάζεται πιο πολλά θεωρητικά skills για να παίξει κάποιος, δηλαδή θέλει πιο να αφήσει περισσότερο χρόνο. Εμένα προσωπικά που δεν έχω παίξει ποτέ πούμε, RPG παιχνίδια και ποτέ δεν με δίνω λάθος στον RPG, το συγκεκριμένο μετέβηξε πάρα πολύ. Δεν ακριβώς να σας πω ότι δεν έχω παίξει ούτε κάποιο Witcher, ούτε κάποιο Dark Souls. Γενικά RPG δεν παίζω καθόλου. Δεν ήταν παιχνίδια που μου μετέβαγανε. Το συγκεκριμένο όμως, πρέπει να το παντηθείς και εσύ ότι ενώ έχεις πει στην αρχή ότι πιθανώς δεν θα μου άρεσε, πραγματικά έχω κολλήσει σαν παιχνίδι και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θέλω να πιστεύω ότι συνεχίσει την καλή πορεία του και με τα επόμενα και γενικά η Sony θα το έξι σιγά σιγά βλέπουμε όλοι πως έχει ξεχωρίσει με την Microsoft που ό,τι και να πει για την E3 την οποία και θα σας αναλύσουμε σε κάποια φάση θα ξεκινήσουμε να μιλάμε γιατί μην ξεχνάμε ότι όπου να είναι θα πούμε στο μήνα της E3 11-12 Ιουνίου νομίζω ναι, στο Las Vegas ως τον Stone
κατάφερε να ξεχωρίσει και απλά οι άλλοι να τάζουν λαγούς με 5000 και να μιλάνε ακόμα για teraflops στη στιγμή που την έχουν να πούνε για κάποιο παιχνίδι ουσιώδες. Όπου σιγά σιγά θα φτάσουμε στην δύση και στην λήξη του PS4, μια και θα κυκλοφορήσει το PS5. Αυτά είναι πολλά, τα οποία θα τα ανατανήσουμε σε κάποιο άλλο βιντεάκι μας. Ωραία, αυτά από εμάς. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε μέχρι αυτό το σημείο το βιντεάκι. Γράψτε μας στα σχόλια τη γνώμη σας για το καινούργιο God of War. Και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα ωραίο το like στο βιντεάκι μας, ένα subscribe στο κανάλι μας φυσικά, μια και το χρειαζόμαστε από εσάς. Και να μας ακολουθήσετε στα social media. Αυτά από εμάς. Γεια σας και καλό κάψιμο, παιδιά. Όσοι το έχετε ή θα το πάρετε. Ευχαριστούμε πολύ.